Λοιπόν, σας καλωσορίζω στην συνέντευξη τύπου που διοργανώνει η κίνηση ενωμένη ενάντια στον σασμό και τη δικαστική απειλή μαζί με την Παχιστανική Κοινότητα Ελλάδος. Αυτές τις μέρες στη Βουλή υπάρχει μία φαρσοκομωδία από τη μεριά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μπαινοβγαίνει μία τροπολογία. Όταν εδώ και ένα χρόνο η ίδια κυβέρνηση μιλούσε ότι θα φέρει αντιρατσιστικό νόμο, θα φέρει διατάξεις και ρυθμίσεις στη Βουλή, όπου τα θύματα των ρατσιστικών επιθέσεων θα μπορούν επιτέλους να πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα, να φτάνει η υπόθεσή τους στα δικαστήρια και ήδη να μην απελάβνονται. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο σημείο όπου ο Σαμαράς και οι φίλοι του διεκδικούν ακόμα πιο μεγάλη θωράκιση και ακόμα πιο μεγάλη συγκάλυψη των ρατσιστικών εγκλημάτων, βάζοντας το ζήτημα το ότι θα πρέπει να αποδείξουν τα θύματα ότι είναι ελέφαντες. Νομίζουμε ότι μέσα σε αυτή τη συγκυρία, το ότι έχουμε δίωξη του πατέρα του Σαρζάτ Λουκμάν, του Χαντίν Χουσέιν, είναι σκάνδαλο, είναι σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι της οργής για το τι μεθοδεύσεις γίνονται, ώστε να πέφτουν στα μαλακά οι ρατσιστές δολοφόνοι. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε αυτού του τύπου της εξέλιξης. Στις 10 του Απρίλη υπάρχει η δίκη, είναι η έκτη συνεδρίαση, αν δεν κάνω λάθος. Θα είμαστε όλοι εκεί. Εμείς καλούμε τους συμπαραστάτες της οικογένειας Χατίμ Χουσέιν και της Σουμπράν Μπίμπι να είναι όλοι εκεί στα δικαστήρια. Στις 9 η ώρα θα γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση. Ζητάμε από τα συνδικάτα, ζητάμε από τους μαζικούς φορείς να τοποθετηθούν ανοιχτά και να καταγγείλουν αυτού του τύπου τις μεθοδεύσεις. Στη συνέχεια της συνέντευξης θα υπάρξουν τοποθετήσεις και καταγγελίες από θύματα ρατσιστικών επιθέσεων και επίσης θα αναδείξουμε ένα έκτακτο γεγονός που υπάρχει σήμερα στον Ασπρόπυργο, μια μεγάλη απεργία μεταναστών εργατών στο εργοστάσιο της Γενικής Ανακύκλωσης, που είναι εδώ παρόντες και θα μιλήσουμε ήδη. Θα δώσω το λόγο στον Ανέστο Καμπαγιάννη, είναι δικηγόρος της οικογένειας Σαρζάτ Λουκμάν, συνήγορος πολιτικής αγωγής, για να τοποθετηθεί πάνω στο ζήτημα. Θα ήθελα να ξεκινήσω καταρχήν λέγοντας ότι αυτό το οποίο ενδιαφέρει την πολιτική αγωγή και αυτό το οποίο ενδιαφέρει την οικογένεια είναι η δικαιοσύνη για το δολοφονημένο παιδί τους και τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μπορεί να τραβήξει την προσοχή μας και την προσοχή της οικογένειας από αυτή την απέτηση, από αυτό το αίτημα προς την δικαιοσύνη. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε παρά πρέπει να σχολιάσουμε το γεγονός, την έναρξη προκαταρκτικής, αυτοπαγγέλτος μάλιστα, από την εισαγγελία, για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίως και χρήση πλαστού εγγράφου κατά του πατέρα του Σαρζάτ Λουκμάν, κατά Χατίμ Χουσέιν. Για να πω την δική μου την άποψη, άμα θα σας πω ότι εξεπλάγει σε σχέση με την συγκεκριμένη δίωξη, θα σας πω ψέματα. Δεν μου ήταν έκπληξη το γεγονός ότι ξεκίνησε μια τέτοια ποινική δίωξη και αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι τα θύματα της ρατσιστικής και της φασιστικής βίας στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια είναι άνθρωποι οι οποίοι διώκονται. Διώκονται ποινικά. Διώκονται καταρχήν από τις κρατικές αρχές, δηλαδή πηγαίνουν, καταγγέλνουν το γεγονός της ρατσιστικής βίας και στη συνέχεια διώκονται, φυλακίζονται γιατί μπορεί να μην έχουν τα χαρτιά τους κτλ. Διώκονται όμως και από τους θύτες της φασιστικής βίας. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι οι θύτες σε τέτοιου τύπου επιθέσεις μιμούν τα θύματα τους για ψευδή καταφήμιση, για συκοφαντική δυσφήμιση, πολλές φορές ακόμα και για επίθεση, για αυτό το πράγμα το οποίο οι ίδιοι έχουν πράξει σε βάρος των θυμάτων τους. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα για αυτού του τύπου την ποινική δίωξη, την οποία την περιμέναμε στην περίπτωση του Σαρζάτ Λουκμάν. Ότι ο Σαρζάτ Λουκμάν πέθανε. Και άρα λοιπόν αυτή η ποινική δίωξη τώρα θα πρέπει να στραφεί κατά ποιον, κατά των κληρονόμων. Αυτό είναι το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Το έχουμε δει και στο δικαστήριο, όπου πλέον οι κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του Σαρζάτ Λουκμάν δηλώνουν αμηνόμενοι, δηλώνουν ότι ο Σαρζάτ Λουκμάν είναι αυτός ο οποίος τους επιτέθηκε και αυτοί ήταν οι οποίοι αμηνόντουσαν. Το βλέπουμε τώρα και με την ενέργεια της εισαγγελίας να ξεκινήσει αυτοπάγγελτα μία δίωξη σε βάρος των γονέων.
Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο προσωπικά περίμενα την έναρξη αυτής της, αυτής της προκαταρκτικής, η οποία μπορεί να σημάνει ποινική δίωξη, είναι το διαμφισβήτητο γεγονός ότι η παρουσία της οικογένειας του Σαχζάδ Τουρκμάν ενοχλεί. Είναι μια ενοχλητική παρουσία. Είναι μια υπενθύμηση της φασιστικής βίας και της συγκάλυψής της. Είναι μια υπενθύμηση ότι το θύμα της ρατσιστικής βίας έχει πρόσωπο, έχει όνομα και έχει οικογένεια. Που είναι κάτι το οποίο δεν το θέλει σε καμία περίπτωση, δεν το θέλουν οι ιδιοκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι έχουν κατά καιρούς ανεχτεί και συγκαλύψει, αν δεν έχουν οργανώσει αυτού του τύπου τη ρατσιστική βία. Μιλώντας με την οικογένεια, αυτό το οποίο θέλω να μεταφέρω είναι ότι δεν υπάρχει αυτού του τύπου οι μεθοδεύσεις. Δεν αγγίζουν την οικογένεια. Η οικογένεια είναι στοχοπροσιλωμένη στο σκοπό για τον οποίο είναι εδώ. Ο λόγος για τον οποίο είναι εδώ η οικογένεια είναι προκειμένου να πάρει δικαιοσύνη για το παιδί της. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε από τη δική μας την πλευρά είναι να τους προσφέρουμε αφενός την καλύτερη δυνατή νομική κάλυψη, αλλά αφετέρου μια ασπίδα και γι' αυτόν τον λόγο πραγματικά καλούμε όλους τους αντιφασίστες, όλους τους δημοκράτες πολίτες, όλες τις συλλογικότητες να δηλώσουν την αλληλεγγύη τους σε αυτή την οικογένεια, να τη δηλώσουν και έμπρακτα στις 10 του Απρίλη, οπότε θα τοποθετηθεί εισαγγελέας και θα ξεκινήσουν οι αγορεύσεις και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε την απόφαση για τη δικαιοσύνη για τον Σαχζάδ Τουρκμάν. Εδώ υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, γιατί μετά θα περάσουμε σε άλλες τοποθετήσεις και από τα θύματα και για αναστήματα. Να μας πείτε λίγο τα στοιχεία στα οποία πατάει η δίωξη. Δηλαδή, τι λένε, τι ισχυρίζονται. Οι γονείς προσκομίσαν μέσω του πλειοεξουσίου δικηγόρου τους, του ενός των πλειοεξουσίων δικηγόρων, του κυρίου Τάκη Ζώτου, ένα χαρτί από το ληξιαρχείο στο Πακιστάν σε σχέση με την οικογενειακή τους κατάσταση. Η δίωξη προκαταρκτική έχει να κάνει με την νομιμότητα των συγκεκριμένων εγγράφων. Αυτό έχει να κάνει με το ληξιαρχείο στο Πακιστάν, έτσι, για να καταλαβαίνόμαστε για το τι μιλάμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησε αυτεπαγγέλτος μια προκαταρκτική. Είναι πραγματικά ο εισαγγελέας ο οποίος ξεκίνησε τη συγκεκριμένη προκαταρκτική, ο κύριος Νούλης. Εγώ θέλω να τον συγχαρώ, είναι φιλότιμος άνθρωπος. Χρειάζεται πραγματικά φιλότιμους εισαγγελείς η ελληνική δικαιοσύνη, με δεδομένο ότι υπήρχαν 32 δικογραφίες, για την ακρίβεια δεν ήταν 32, ήταν 132 δικογραφίες θυμάτων φασιστικής και ρατσιστικής βίας, που ποτέ κανένας εισαγγελέας δεν κινήθηκε αυτεπαγγέλτος προκειμένου να τις συσχετίσει. Άρα αυτό το πράγμα από τη δική μας πλευρά μπορούμε να πούμε ότι έχει να κάνει με μια επιλεκτική φιλοτιμία των εισαγγελικών αρχών. Και από αυτή την άποψη, εμείς θα απαντήσουμε εκ μέρους των γονέων τα δέοντα σε σχέση με όλα τα ζητήματα τα οποία ανοίγει η συγκεκριμένη προκαταρκτική. Το προβλητικό είναι ότι πάνω μας πούνε ότι δεν είναι και γονείς. Αν θέλουν και έχουν απορίες, ας κάνουν ήδη μια διαδικασία στην ελληνική πρεσβεία του Ισλαμαμπάτ. Θα ρωτήσουμε αν ο Σαντίμ Χουσέιν έχει γιο τον Σαχζάδ Τουρκμάν. Αν θέλουν να κάνουν οποιασδήποτε άλλες διαδικασίες. Μόνο που είναι μια γελία παρέμβαση αυτή τη στιγμή. Απαράδεκτη παρέμβαση, προκλητική και σκανδαλώδης. Δεν σέβονται ούτε τα θύματα των ρατσιστικών επιθέσεων και τι θέλουν να μας πούνε. Ότι θα αντιμετωπίζουν τις απόπειρες των θυμάτων για δικαιοσύνη από φτωχούς ανθρώπους που έρχονται από τις χώρες με τον ίδιο τρόπο. Ας μας απαντήσουν και στο ερώτημα αν η θωράκιση η οποία προτείνει αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς και ο Δένδιας θα επιτρέψει για παράδειγμα στους Αιγύπτιους ψαράδες να έρθουν από την Αίγυπτο και να καταθέσουν. Με ποια διαδικασία θα έρθουν. Θα τους υποδεχτεί η ελληνική πολιτεία ή θα τους καταδιώκουν από την πρεσβεία μέχρι την ώρα που μπαίνουν στα σύνορα, μέχρι τα δικαστήρια. Και να καταλάβουμε ποια είναι η έκταση αυτή τη στιγμή τη συγκάλυψη των ρατσιστικών επιθέσεων. Και γιατί από τη δικιά μας τη μεριά επιμέναμε το ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα εκεί και στους ίδιους τους κρατικούς μηχανισμούς. Χρειάζονται ριζικές αλλαγές αντιμετώπισης πάνω στα ζητήματα αυτά, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στα θύματα. Ωραία, αν δεν υπάρχει κάτι γι' αυτό, να πει κάτι και χάνοντας. Επειδή ο Θανάσης ο Καμπαγιάννης έφυγε από το δικαστήριο, πρέπει να ξαναγίνει στο μέτωπο.
Να δώσουμε τον λόγο στον Χατζήμ Μοχσερή. Βασί Πακιστάν, τον σύρφω, σύρφω, απνέ πεκέτα, ειν Σάχαλέν βάση αέα, ώρ με σάπα γιάγε απείλ κάρνα, και μέρη μαζέτ καρό, ώρ μόνο απνέ πεκέτα ειν Σάχαλέν βάση αέα, σταβολή. Ο Χατζήμ Χουσέν λέει μόνο και μόνο ήρθαμε για να έχουμε δικαιοσύνη για το ζύο μας Λουκμάν Σεζάν. Θέλουμε από σας πάλι μια φορά να μας στηρίξετε 10 Απρίλη που είναι το δικαστήριο και μόνο αυτό το ξέρω και τίποτα άλλο δεν έχω να πω και σας ευχαριστώ. Ωραία. Και εμείς ευχαριστούμε και νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Συνεχίζοντας, θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία του να υπάρξει δικαιοσύνη στην υπόθεση Σαχζάν Λουκμάν. Η μεγάλη σημασία της είναι το ότι πάμε να κατοχυρώσουμε τη δυνατότητα των θυμάτων της ρατσικής επίθεσης να μπορούν να καταγγέλνουν ελεύθερα, χωρίς εμπόδια και παρενοχλήσεις και βέβαια χωρίς να έχουν μπροστά τους ένα τείχος που ξεκινάει από την αστυνομία και φτάνει στα δικαστήρια, στους εισαγγελείς, στους επίσημους φορείς αυτής της πολιτείας. Βρίσκονται εδώ θύματα της επιθέσεων που θα μιλήσουν. Πριν τους δώσω τον λόγο, θέλω να αναφερθώ σε μία περίπτωση που ελπίζω η εισαγγελία να μην δείξει την ίδια ταχύτητα. Πρόκειται για την απόπειρα της Χρυσής Αυγής μέσα από τη φασιστοφυλάδα Στόχος και διάφορα μπλοκ τα οποία αυτή τη στιγμή ενορχιστρώνουν μια επίθεση κατά της εκπαιδευτικού Ντίνας Γκαρανέ στο Λύκειο 39, στο Γενικό Λύκειο 39, με αφορμή την αντιρατσιστική της δράση. Η Ντίνα Γκαρανέ ως εκπαιδευτικός είχε την υποχρέωση στα πλαίσια της Παγκόσμιας Μέρας κατά του ρατσισμού στις 21 Μάρτη και με βάση την απόφαση των συνεταγμένων οργάνων τους και της ΟΛΜΕ αλλά και του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών του Σχολείου να πραγματοποιήσει μια εκδήλωση μέσα στο σχολείο. Για αυτή λοιπόν την εκδήλωση, αυτοί οι κύκλοι την εγκαλούνε. Βέβαια οι κύκλοι έχουν όνομα και επίθετο. Όταν εγκαλούν αυτοί οι οποίοι θέλουν τα σχολεία να είναι ορμητήρια για τα τάγματα εφόδου, όταν θέλουν τους μαθητές να είναι μαχαιροκάρτες και ροπαλοφόροι, είναι τελευταίοι που δικαιούνται να ομιλούν για το τι θα συμβαίνει μέσα στα σχολεία. Κάτω τα χέρια από τα σχολεία, κάτω τα χέρια από τους εκπαιδευτικούς, η 22 Μάρτη, η Παγκόσμια Μέρα Δράσης κατά του Πολέμου, έστειλε το μήνυμα, ηχηρό, χιλιάδες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες του πλανήτη, είπαν ότι πρέπει να μπει τέλος στην απειλή του ναζισμού και δεν θα ανεχθούμε να εμφανίζονται αυτή τη στιγμή τιμωροί εκπαιδευτικών που είναι αντιφασίστες. Δεν θα περάσει αυτή η επίθεση. Εμείς καλούμε την ΟΛΜΕ και τα συνδικάτα να καταγγείλουν αυτές τις απόπειρες και βέβαια ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να μην δούμε κάποιες διώξεις, να πάνε εκεί που χρειάζεται αυτού του τύπου καταγγελίες, στα καράφια των σκουπιδιών. Να δώσουμε λοιπόν τον λόγο στα θύματα των ρατσιστικών επιθέσεων. Ποιος θα είναι ο πρώτος? Άσε. Τουσίδε. Τουσίδε. Ο ρατσιστική βία τα θύματα θα μιλήσει ο Ασίφ Αλίμπατη πρώτα απ' όλα. Με λένε Ασίφ Αλί, είμαι από το Πακιστάν, γειτονία μου είναι Νίκαια
Τελευταία 4-3 χρόνια, πώς εγώ να ζούσουμε εκεί, είμαστε, ξέρουμε. Μένα 3 φορές χτυπήσανε εκεί, θρησκευγέται. Μία φορά μέσα λεωφορείο, σπάσανε μυτή και 4 άτομα ήταν, πέφτανε πάνω μας, δηλαδή είμαι μετανάστα, είμαι, χρώμα μου είναι μαύρο, αυτό το λόγο. Ήθελα να πω δουλειά και περιμένω στάση και ήρθε λεωφορείο, ανεβαίνω μέσα λεωφορείο και επόμενη στάση αυτή 4 άτομα κάνει. Κυνηγήσαν εμένα και εντάξει, μία φορά εγώ λέω εντάξει, ό,τι θέλει να κάνω, τι, με, τι το θέλει. Και πάλι ήρθανε μπροστά μου, μου νοχολίωσανε πάρα πολύ και κοιτάνε πάρα πολύ άγρια. Και εγώ σου είπα, επειδή κάτι έχει μαζί μου, λένε ναι, βέβαια έχει μαζί σου, πρέπει να επόμενη στάση κατέβει, θα σου πούμε τι θέλουμε. Λέω, δεν ξέρω ποιο είσαι εσύ, τι να, δεν ξέρω γιατί να κατέβω. Και μου άνοιξανε μπουφάν σου, έδειξανε χρυσή αυγή μπλούζα. Και λέω, είσαι χρυσή αυγή. Μόλις αυτό είπα, χτυπήσανε εμένα, σπάσανε μύτη, κλωτσέ και γνιέ και άλλα μέσα λεωφορείο. Άμεσως σηκώθηκε κόσμο και φωνάζει αυτήν. Τι έκανε, επειδή ήταν έσυχη, εμπεράζει κάτι τίποτα. Και άλλα ήρθε μετά αστυνομία αυτού του ιστορία και ίδια στιγμή μέσα του αστυνομικός ένα λέει, είμαι μαζί σου, μην φοβάς. Και λέω, αν είναι, δηλαδή εγώ είμαι 10 χρόνια εδώ και εγώ σκέφτω πού να πάμε και πού να ζητάμε την κόμματά μας. Εγώ ήθελα να κάνω μήνυση και αυτό η ίδια μου που έχω χτυπήσει ο Χρυσιευγέτη, αυτό πήρε κάποιος εκεί μέσα που ήταν μεγάλο καφάλι και λέει, εγώ χτυπήσει ένα λάτο από και είσαι εκεί. Και λέω, πού να πάω και πού να ζητάω την κόμματά. Πάλι είμαστε, πήγαμε τμήμα και είμαστε, είπαμε, είμαστε, πρέπει να θέλω χαρτί για γιατρό, δηλαδή ήμουν ζαλωμένο και εγώ του είπα, πρέπει να πάω νοσοκομείο και μετά να φέρω χαρτί και κάνω μήνυση. Και μετά πήγαμε, είμαστε νοσοκομείο, πήραμε χαρτί, γυρίσαμε πίσω και αυτοί αφήσαν ελεύθερο. Και είμαστε, ζητήσαμε στοιχεία και λέει, αυτό είναι παράνομο. Λέω, αυτό εσύ σκέφτεται είναι παράνομο, αλλά μένα χτυπήσανε, σπάσανε μύτη μου, εδώ δεν μετράει τίποτα, δηλαδή δεν έχει την κόμματα του άνθρωπος. Αλλά εκεί έγινε πάρα πολύ ιστορία και μετά είμαστε έφυγαν. Αυτό είναι από τον Νίκη, είμαι ασύφερο. Ποιος είναι ο Νίκης? Νίκια. Ήτανε αρχηγός Γενουαρνίκη τότε, 2012. Σε πολύ λίγα λόγια, ο Ασίφ Αλή ήταν μέσα σε λεωφορείο και χτύπησε ο φασίστα Χρυσιευγής. Και μόλις πήγανε μπρος σε αστυνομικό τμήμα Νίκιας, αυτός ο ίδιος Χρυσιευγίτης παίρνει τηλέφωνο κάποιο ανώτατο αστυνομικός και λέει, χτύπησα ένα μετανάστη και άφησε μέχρι να πάει ο Ασίφ μέχρι νοσοκομείο, αφήσανε ελεύθερος. Και δεν δώσανε στοιχεία. Έπρεπε, όπως λέει ελληνικό νόμο, να είχε στοιχεία ο Ασίφ και να μπορούσε να κάνει μήνυση. Και δεν δώσανε τα στοιχεία. Τώρα θα... Και τέτοια ρατσιστικά... Μόνο σε Νίκαια ήταν πάνω από 200 άτομα. Μόνο σε Νίκαια, περιοχή Νίκαια, και από 200 μπορούσαν να κάνουν μήνυση το πολύ πολύ 15 άτομα. Και 185 δεν είχαν κανένα δικαίωμα για να μπορέσουν να κάνουν ούτε ένα απλή μήνυση. Επειδή δεν είχαν χαρτί. Όχι. Χαρτί. Είχαμε χαρτιά. Τα πάντα είχαμε. Επειδή που υπήρχε ρατσισμό και φασισμό μέσα σε αστυνομικά τμήματα για αυτά. Συγγνώμη, τα στοιχεία του αστυνομικού τα ζητήσανε και δεν τα δώσανε. Στοιχεία του Χρυσή Αυγήτη. Λέει, είναι παράνομο να σε δώσουμε τα στοιχεία του. Εντάξει, αυτό είναι πράγματι παράνομο, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα, άσχετα τώρα αν είναι Χρυσή ή όχι. Αλλά αυτό έπρεπε να ψάξει το βρει. Αλλά οι ίδιοι αστυνομικοί τον χτυπήσανε. Όχι. Όχι. Εσείς που λέτε, όπως το ξέρω, εμείς κάθε φορά παίρνουμε τα στοιχεία. Δηλαδή πριν μία εβδομάδα έγινε, ένα φασίστα χτύπησε Εμράν Σεζάτ, πήγαμε και μας δώσανε τα στοιχεία. Έπρεπε να έχουμε στοιχεία όποιος θέλει να κάνει μήνυση. Όταν πάει η αστυνομία... Σωστά. Αυτό δεν είναι δικαιώμα. Είναι δικαιώμα του. Σωστά. Αυτό. Τώρα θα μιλήσει... Είχαμε πάρα πολλά θύματα για λόγο που δεν υπάρχει, δηλαδή τόσο μεγάλο χώρος. Θα μιλήσει ο Αζχαρ Αφτάμ,
από στρατόπεδο Κόρινθο. Τι έγινε, δηλαδή 14 μήνες και 10 μέρες πέρασε εκεί μέσα και όταν βγήκε έξω οι γιατροί λένε έχετε υπατήτητα σε και έχετε χάσει τα νεφρά σου. Και ρώτησε από πότε έχω, λέει από τώρα όταν ήσασταν μέσα σε στρατόπεδα και δεν είχατε καλό φαγητό, δεν κάνατε μπάνιο, δεν είχατε αυτά τα πράγματα απαραίτητα για αυτό το λόγο, είστε σε πολύ κίνδυνο θέση. Θα πει ο ίδιος αυτά ασχέρ. Καρό. Αντισάρουμε κόρυντο δε δουράν, ντάκτερ και ένα UN βάλε, ορίνα δασιά και τένου hepatitis C ho chukya. Aur police agge appeal kiti hai ilaaj karwan waste unna ke assi ilaaj nahi karwa sakde assi rihai de dene hai bahar ja ke ilaaj karwao 3.5 mahine ho gaya rihai hoye hain dodan la rahe hain koi ilaaj nahi kar rahe le ye patha ki apo mesa ke ni pos dikhero animo na tikhero si dikhero ki na po pigane ka pia 3 mesa se stratopedo ke mu enimerosane ekhete ipatite ta se ke ekhete khalasi ke nefrasu. Και τότε μου βγάλανε έξω από το στρατόπεδο και τώρα τρέχω από 3 μήνες και κανένα δεν μπορεί να μου πάρει γιατί δεν έχω βιβλιαρίο υγεία. Γι' αυτό το λόγο δεν ξέρω θα πεθάνω ή κάποιος θα μου κάνει αυτή τη εξυπηρέτηση για να μπορέσω να ζήσω. Ο Ορκούτσικα βοβέμαι έδρα. Τα αρμήρια είμαι απλά το είναι. Είναι σαν χωρό γελάει κόρυντο δε τουράν γελάει. ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਛਡਵਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਛਡਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਅਜ਼ਹਰ ਲਈ ਪਾਰਾ ਪੋਲਾ ਆਤਮਾ ਇਹੋਨੇ ਉਪਸ ਇਹ ਪਾਥਾ ਇਹੋ ਪਾਥਾ ਨੇ ਕਿ ਅਫਤੀ ਕਿ ਦਿਖ ਜ਼ਰੂਨੇ. Γιατί δεν υπάρχει γιατρός που μπορεί να εξυπηρετήσει αν έχει αυτό αρρωστία, πόσο κίνδυνο, τέτοια πράγματα. Και μόνο εγώ, αν θα πω, αυτό είναι για κάθε δεύτερος άνθρωπος αυτό που έπαθα εγώ. Λέει μόνο εγώ, δηλαδή ο αδερφός μου για λόγο χαρτιά, δεν μπορούσε να συνεχίσει να πάει σχολείο. Ο πατέρα μου που έκανε αυτή τη δουλειά, για λόγο που μου ήθελε να στείλει έξοδα για να φάω για να τρώω, να κάνω αυτά τα πράγματα μέσα σε τρατρόπατα. Ο πατέρα και η μητέρα μου είναι άρρωστοι, δηλαδή μας χαλάσανε όλη την οικογένεια. Για λόγο που δεν είχα χαρτιά, χάλασα και το, όλο το ζωή μου και χαλάστηκε και το οικογένεια μου. Τώρα θα μιλήσουν από γυναική ανακύκλωση, 160 άνθρωποι που κάνανε επαρχία, για λόγο που δεν πληρώνονται από 5 τελευταίες μήνες. Και κάθε εβδομάδα και κάθε μέρα λέει ο εργοδότη, αύριο έλατε 10 άτομα, θα σε πληρώσω. Όταν πάνε αύριο, τότε θα σας πούνε ήδη από Μπαγκλαδές, πώς λέγεστε. Σαλάμ. Σαλάμ είναι από Μπαγκλαδές, εκπρόσωπο, γιατί εκεί δουλεύουν πιο πολλοί Μπαγκλαδεσιανοί και Πακιστανοί. Σαλάμ. Και από την Ινδία. Και από Ινδία. Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσει ο Ρφάκατ. Είμαι ο Μοχαμμάδ Ρφάκατ από το Πακιστάν και δουλεύω εδώ και 4 μήνες στο Ασπροπύργο σε γενική ανακύκλωση χάρτου. Είναι αφεντικός Λάζο, προς Δημήτρης και είμαστε γύρω στα 165-70 άτομα, κάπου εκεί. 165-180 άτομα, 70 άτομα είμαστε. 160-170. Και δεν έχουν πληρωθεί εδώ και 5 μήνες όλοι. Δεν έχει πάρει κανένας φράγκο από εκεί. Και κάθε μέρα μας λέει, παιδιά, κάνετε φασαρία, μη φωνάζετε. Θα σας δώσω την άλλη εβδομάδα, θα σας δώσω Παρασκευή. Όταν μας λέει Παρασκευή, εμείς σκεφτόμαστε, ξέρουμε ότι θα πάει την άλλη εβδομάδα. Δευτέρα, παιδιά, Παρασκευή λέει, παιδιά, Δευτέρα. Δευτέρα ερχόμαστε.
Πάλι παιδιά Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, περνάει η εβδομάδα, έχουν περάσει 5 μήνες συνέχεια έτσι. Είχαμε κάνει προπερασμένη εβδομάδα είχαμε κάνει απεργία 3 μέρες συνέχεια. Κλείσαμε εργοστάσιο, δεν μπήκε ψυχή μέσα. Δεν προχωρήσανε τα μηχανήματα. Είχε πάει, ήταν εκεί πέρα, αλλά μας λέγανε εκεί οι εκπρόσωποι του αφεντικού εκεί πέρα, μπροστάμενοι και διευθύντες, ότι δεν είναι εδώ πέρα, έχει πάει η Τουρκία, έχει πάει από εδώ, έχει πάει από εκεί. Εντάξει παιδιά, αφού έχει πάει εκεί πέρα, πάρετε το τηλέφωνο, θέλουμε λεφτά εμείς, δεν μπορούμε να... Και πριν από αυτό το πράγμα, ανέβηκα εγώ προσωπικά, γιατί εγώ ξέρω να μιλήσω καλύτερα από όλα τα άτομα ελληνικά, και όλοι μου λέγανε ανέβα πάνω και πες, ανέβα πάνω και πες. Και εγώ προσωπικά, επειδή πηγαίνω κάθε εβδομάδα 4, 5 και 7 φορές, ντρέπουμε να πάω σαν ζητιάνος. Ενώ δουλεύουμε, είναι δουλεμένα μας, δικά μας λεφτά και ζητάμε σαν στους ζητιάνους. Και μας κοροϊδεύουν. Μας κοροϊδεύουν σήμερα, αύριο παιδιά, δεν υπάρχει λεφτά, δεν μας στείλανε, δεν μας έγινε έτσι, μας έγινε αλλιώς. Μόλις κλείσαμε το εργοστάσιο. Μας φώναξε παιδιά, εγώ δεν έχω λεφτά, σίγουρα εγώ φταίω, δεν φταίτε εσείς, εγώ φταίω, εγώ είμαι που κάνω αυτό το πρόβλημα, από μένα ξεκινάει, θα σας δώσω την άλλη εβδομάδα σίγουρα τα λεφτά. Τουλάχιστον 2 μήνες πρώτες, δηλαδή Νοέμβριο και Δεκέμβριο θα σας πληρώσω σίγουρα. Εντάξει, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε, πουθενά τα λεφτά, τίποτα, όπως μας έλεγε συνέχεια ψέματα. Μετά μας κάλεσε πάλι πάνω, μας είπε μετά από μία εβδομάδα που έλεγε θα σας δώσω, μας κάλεσε πάνω, λέει ελάτε παιδιά εκεί πάνω, στο γραφείο πήγαμε, μας λέει έχετε δίκιο εσείς, δεν έχετε άδικο, εσείς έχετε δίκιο, εγώ έχω άδικο γιατί δεν μπορώ να σας πληρώσω, είναι πολλά τα άτομα και θέλω να μειώσω προσωπικό. Είπαμε εμείς, εντάξει, άμα θέλετε να μειώσετε προσωπικό, μειώστε. Εγώ λέει δεν θέλω να διώξω αυτά τα καινούργια άτομα που είναι 19, δεν θέλω να διώξω κανένα, δεν θέλω να μιλήσω εγώ, φύγε εσύ και κάτσε εσύ. Κανονίστε εσείς, λέει, ποιοι θέλουν να φύγετε. Όποιος θέλει να φύγει, θα πάρει υποζημίωση, θα πάρει χαρτί για τον Άι, θα πάρει τα δουλεμένα του, τα δικαιώματά του και θα φύγει. Θα υπογράψει, πρώτα θα πάρει τα λεφτά και μετά θα υπογράψει και θα φύγει. Είπαμε εμείς εντάξει, αφού δεν μπορείς να κρατήσεις τόσα άτομα, εντάξει. Γράψτε όνομα, γράψαμε ονόματα. 90 άτομα δεν θέλανε να δουλεύουν. 90 άτομα. Πήγαμε, πήραμε τα ονόματα, ανέβηκαμε πάνω, δείξαμε τα ονόματα, μετράει και λέει: παιδιά, εγώ συγγνώμη, εγώ νόμιζα θα φύγετε 20-30 άτομα. Θα μπορούσα να πληρώσω, αλλά τόσα άτομα δεν μπορώ να πληρώσω. Τώρα κάνουμε να σας δώσω άδεια και μέσα, επειδή μέσα στην άδεια είναι άλλοι που είναι 3 μήνες και αυτοί δικαιούνται 7 μέρες άδεια, άλλοι που είναι 9 μήνες ή 6 μήνες που δικαιούνται 15 μέρες, άλλοι είναι που ένα χρόνο που θέλουν ένα μήνα, μέσα σε αυτή τη άδειά σας θα σας πάρω τηλέφωνο, θα σας φωνάξω, θα σας δώσω λεφτά και θα υπογράψετε. Είπαμε μέσα, εντάξει. Περασμένη 24 του μήνα λίγη για ένα άτομο άδεια. Δεν το φώναξε, πήγε ο ίδιος πάνω και είπε σήμερα μας λίγη άδεια. Συγγνώμη λέει παιδιά, δεν έχω λεφτά να σας δώσω, τι να κάνω. Περάστε, πάρε άλλες 2 μέρες, έλα μετά από 2 μέρες. Σήμερα που πήγαμε, είμαστε γύρω στα 19 άτομα, μας λίγη άδεια σήμερα. Πάλι δεν έχω, θα σας δώσω αύριο και μετά αύριο. Είμαστε 5 μήνες που μας λέει συνέχεια έτσι. Εγώ προσωπικά ανέβηκα πάρα πολλές φορές πάνω και το είπα. Σε παρακαλώ, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άρρωστα παιδιά, που έχουν 4 παιδιά και 5 παιδιά πίσω, έχουν άρρωστα παιδιά. Άλλοι είναι που έχουν άρρωστες οι γονείς, μαμά και παπάς. Έχουν προβλήματα, γι' αυτό έρχονται και δουλεύουν εδώ στα σκουπίδια. Δεν έρχονται ότι δεν τους περνάει η ώρα και είπαν άντε να πάμε εκεί πέρα να δουλέψουμε. Έχουν προβλήματα. Άλλοι είναι που εδώ πέρα τους απειλούν, γιατί 5 μήνες δεν έχουν πληρώσει ούτε νίκη, ρεύμα, φως και τέτοιο, τους απειλούν να τους βγάλουν από τα σπίτια. Εντάξει, λέει εντάξει, αλλά του λέω αποτέλεσμα πουθενά. Θα κάνω. Αυτό το πράγμα. Τώρα σήμερα πάλι τα ίδια. Θα δώσω και δεν κάνω τίποτα. Και εκτός από αυτό μας απειλεί κιόλας από πάνω. Θα φέρω αστυνομία, θα σας διώξω, θα σας πάω φυλακή, θα σας κάνω το ένα, θα σας κάνω το άλλο. Αυτά. Όλα αυτά τα πράγματα και όλα ψέματα. Ναι. Όλα ψέματα, δηλαδή από 5 μήνες.
Από μήνες περιμένουν και δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Να μας τώρα πει ο Σλάμ σε πολύ λίγα λόγια για να μπορέσουν. Σλάμ, μπορείτε με ένα τελειμμα κρατώ. Τώρα ελφάζουμε. Από το Μπαγκλαδέσι. Και λέει, εγώ δουλεύω από 2009 εκεί πέρα. Πρώτο ένα χρόνο που ήρθα εγώ, πλήρωνα κάθε μήνα και από 2 μέχρι 5 του μήνα πλήρωνα σίγουρα. Και όλα τα λεφτά. Από εκεί και πέρα καθυστερεί. 2 μήνες, 3 μήνες, 2 μήνες, 1 μήνα, 3 μήνες, 4 μήνες. Τώρα εδώ και 5 μήνες δεν πληρώνει καθόλου. Τίποτα, φράγκο. इसके बाद जो हमारे के जो यूनियन है जो पामे वाला वो भी गया उसमें जाने के बाद इन लोगों ने बोला जो हम लोग के सही कर देगा हम लोग मालिक का साथ बात किया सब कुछ किया हुआ सही हो जाएगा लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ इनका बातों पे कुछ भी नहीं हुआ इसलिए बात हो रहा है और मालिक जो बोलता है इन लोग भी वही बोलता है उन लोग जो बोलता है मालिक वही बोलता है हमारा बातों में कोई फायदा नहीं आ रहा है अभी हालात हुआ फैक्ट्री हम लोग को बोलता है जिसने जाना है चले जाओ हम पूरा हिसाब दे देगा तामियो बुजुमिया जो भी है हम दे देगा जो बनता है फिर हम लोग बोला तू पिछला पैसा दे दे जाएगा तो 5,000-6,000 यूरो बनेगा पिछला पैसा दे दे तो हम लोग काम करेंगे ये बोलते हैं इतना आदमी का जरूरत नहीं है हमारा कम से कम 70-80 आदमी जाना है इधर से तो बाद में हम लोग बोला जो किस किसने जाना क्या करना ये तो हमारा फैसला नहीं है फैसला मालिक का है किस किस को हटाना है क्या करना है छोटी बात करें बहुत बड़ी बात एक ही बात सारी कहानी बोले एक कहानी है कि सर कोई कहानी भाई जो बोला वही है इपे ότι ήρθε από εκεί στο εργοστάσιο, ήρθε επειδή είχαμε προβλήματα συνέχεια, ήρθε κάπα-κάπα, μας είπε ότι παιδιά θα σας βοηθήσω, αλλά τίποτα και κάπα-κάπα ότι όπως ανεβαίναμε εμείς και μας έλεγε παιδιά θα σας πληρώσω, τα ίδια έλεγε και με αυτούς, δεν ξέρω τι σημαίνει με αυτούς, αυτοί ανεβαίνανε, πέρανε ότι θα σας πληρώσω την άλλη εβδομάδα και μετά ερχόταν, κατεβαίνανε και τα ίδια πράγματα. Και τα προβλήματα είναι όπως ήταν. Του σηκωπάτε, του όλα φτιάξε. Μου λένε Μοχάμαντ Ρεάν Χάν και εγώ δουλεύω μαζί με συναδελφός μου εκεί περίπου 5,5 χρόνια. Τα πράγματα που είπανε παιδιά έχω και ίδιο εγώ. Αλλά θέλω να πω, ο αφεντικό μας είναι επικεφάλος της ομάδα Ike Handball Α1. Πληρώνει για το παίκτες κάθε μήνα και για το εργάτη τους τίποτα. Γι' αυτό τίποτα. Κάνουμε και στραντά. Καβό μποχό της καντάτη. Εμείς δουλεύουμε και σκουπίδα. Καθαρίζουμε σκουπίδα. Μπάει θα λέει λεπτό. Ανακύκλωση. Ανακύκλωση. Α, τούτε καλό. Και δεν είναι πολύ καλή δουλειά. Είναι βρώμια και δεν έχουμε γάντιες χάλες, μάσκες. Παπούτσια, τίποτα δεν μας δίνουν. Και δύο παιδιά έχουν χάσανε ζωή εκεί, μέσα σε 4 χρόνια. Ένα από το Πακιστάν και ένα από το Μπαγκλαντές. Δύο παιδιά χάσανε και αυτοί που έχουν χάσει τα χέρια, πόδια και τα σπασίματα και κόκαλα και από εδώ και από εκεί, άλλοι αυτοί. Δύο άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους εκεί. Ένας ήταν από το Πακιστάν, ο άλλος ήταν από το Μπαγκλαντές και βάζουν με το κλάρ τα σκουπίδια, σπρώχνουν σκουπίδια και το στάβουν εκεί μέσα στα σκουπίδια. Αφήστε, μείνετε εκεί πέρα. Να πω κάτι γι' αυτό. Αυτό που θα πρέπει να εξηγήσουν οι επίσημες αρχές και οι δήμαρχοι και όλοι όσοι εμπλέκονται με τη διαδικασία της ανακύκλωσης
είναι να μας πούνε τι ακριβώς γίνεται με τις εργασιακές σχέσεις μέσα σε αυτά τα κάτεργα εργοστάσια. Μιλάμε για μετανάστες οι οποίοι έχουν χαρτιά, αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ για το συγκεκριμένο χώρο, αλλά οι συνθήκες της μαύρης εκμετάλλευσης, η μόνη διαφορά με τη Μανολάδα είναι ότι δεν βγήκαν τα ντουφέκια. Δεν υπάρχει καμία άλλη διαφορά. Έτσι, αυτή είναι η εικόνα του τι συμβαίνει εκεί. Απλήρωτος κόσμος, με κοροϊδία του αφεντικού. Νομίζω ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτή την απεργία. Μπροστά στην κινητοποίηση που γίνεται στις 9 του Απρίλη, όλοι οι εργαζόμενοι είναι ξεσηκωμένοι με το τι κάνει η ίδια η κυβέρνηση. Εμείς εδώ ως ΚΕΡΦΑ στηρίζουμε την Ένωση Μεταναστών Εργατών. Επιλέξαμε σήμερα να απαντήσουμε στην επίθεση που έγινε σε βάρος του Χατίμ Χουσέιν, φέροντας να μιλήσουν όλοι αυτοί οι μετανάστες, γιατί πρέπει να ξέρουν ότι οι μετανάστες είναι κομμάτι της εργατικής τάξης, δεν είναι κάτι ξένο και είναι κομμάτι της τάξης που παλεύει και αντιστέκεται. Και δεν μπορεί απέναντι της να είναι εισαγγελείς, δικαστήρια, αφεντικά και εργοδότες που νομίζουν ότι δεν έχουν να κάνουν με ανθρώπους. Να το ξεχάσουν αυτό. Είμαστε πολύ δυνατό κίνημα, το δείξαμε στις 22 Μάρτη και θα μας βρίσκουν μπροστά τους σε κάθε ευθερεσία, είτε πρόκειται για την άγρια εκμετάλλευση στις Μανολάδες και τα εργοστάσια κάτεργα, είτε πρόκειται στην απόπειρα που κάνουν για να συγκαλύπτουν τις ρατσιστικές επιθέσεις. Αυτά δεν θα περάσουν. Καλούμε σε κινητοποίηση στις 10 του Απρίλη έξω από τα δικαστήρια, στις 9 η ώρα. Και βέβαια, επειδή μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο, όσοι νομίζουν ότι μπορούν να ρίξουν τη Χρυσή Αυγή στα μαλακά, να το ξεχάσουν. Ξεκινάμε μια καμπάνια για να τσακίσουμε τους νεοναζίς στις γειτονιές μας, για να μην πάρουν ούτε μία ψήφο. Αυτή η καμπάνια έχει να κάνει με το ότι εμείς δεν εμπιστευόμαστε ότι ο Σαμαράς θα προχωρήσει την οποιαδήποτε δίωξη της Χρυσής Αυγής. Είναι αδερφάκια, είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, είναι η δεξιά πολυκατοικία. Το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Αυτή είναι η σχέση του Σαμαρά με τους φασίστες. Εμείς θα φροντίζουμε σαν κίνημα να κάνουμε παρελθόν και τους νεοναζί, ώστε να μην δολοφονούν κανένα Σαγάτ Λουμάν και κανένα Παυλοφύση.